Λοιπόν, δεν γίνεται να μην αναφερθώ σε αυτά που είπε. Άλλωστε, είπε ότι τρογόμαστε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και εχθρός μας είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και είναι εχθρός από τη στιγμή που κυβερνά και κυβερνά κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν μπορεί να λέει τρογόμαστε αυτός που από το καθημερινό του βήμα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στα κανάλια αλλά και στο ραδιόφωνο που του δίνεται και με έψιλον αλλά και με αλφαγιώτα του δίνεται η ευκαιρία να μας σημεοστολίζει, επιτρέψτε μου τον όνομα, να μας σημεοστολίζει καθημερινά, να μας λέει αδιάβαστους, αμόρφωτους, να λέει τον πρόεδρο δασκαλάκο καθημερινά. Και προφανώς να δοξάζει το σύστημα ο κατ' επίφαση αντισυστημικός που του δίνεται αυτή η ευκαιρία και δεν ξέρω αν με αυτόν τον τρόπο πατσίζει αυτό που έκανε να δώσει την πλειοψηφία των 3/5 κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για να αλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΟΡΟΥ και της Αρχής Διαφάνειας μία μέρα πριν το Διοικητικό Συμβούλιο. Είπε επίσης και ορθά για το κάθε μισθοδοτούμενο πολιτικό πρόσωπο που πληρώνεται από ολιγάρχες και βγαίνει και κάνει κριτική στα κανάλια. Δεν μας είπε όμως πόσο αντικειμενικός είναι και ο συνεργάτης του στο Focus όταν είναι διαπιστευμένος συνεργάτης της Ευρωβουλευτού του. Διαπιστευμένος και κάνει καθημερινή εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί δεν μετράει. Είπε επίσης ότι δεν λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα κυνηγώντας τους YouTubers και εδώ θα σας πω γιατί είναι και δεν είναι για αυτό που είπατε. Γιατί κυνηγάει τους YouTubers. Γιατί είναι η μοναδική φωνή του τη στιγμή που μπορεί να ακούσει κάποιος αντισυστημικά να ακούσει πράγματα που δεν ακούγονται πουθενά αλλού. Και γι' αυτό τους κυνηγάει και ο ίδιος. Και τους κυνηγάει με τι. Με αυτό που ψευδώς είπε ότι δεν έχει ψηφίσει. Βεβαίως και ψήφισε μέσω των διατάξεων του DSA. Τους κυνηγάει. Και το DSA το ψήφισε. Μπορεί να το ψήφισε στην Ελληνική Βουλή, αλλά το ψήφισε και δύο φορές, και θα σας καταθέσω στα πρακτικά τις ψηφοφορίες, ο ευρωβουλευτής του παρέα αγκαλιά με τη Φον ντερ Λάιεν. Ας έρθει αυτός που δεν λέει ψέματα να καταθέσει εδώ στα πρακτικά ότι δεν το ψήφισε. Ψήφισε το DSA, τη φήμωση του διαδικτύου. Οπότε να μην λέμε... Να μην λέει ο ίδιος ότι είναι το πρόσωπο που ενώνει τον πατριωτικό χώρο, αφού είναι αυτός που τον μάχεται λυσαλέα. Και τελειώνω, γιατί πολλές φορές λειτουργεί και ως τρόλ της κυβέρνησης. Και θα το εξηγήσω. Δεν το λέω εγώ. Στην ψηφοφορία για τη διασύνδεση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, πριν πάρει την οδηγία να ψηφίσει ναι, είπε, και είναι στη σελίδα 340 στα πρακτικά, λέει, μην εσείς της κυβέρνησης, μην πείτε τίποτα στα κόμματα εάν αύριο ψηφίσουν, αν σήμερα ψηφίσουν παρόν ή κατά. Μην βγουν τα τρόλ της κυβέρνησης και πουν κάτι τέτοιο. Την επόμενη ακριβώς μέρα βγήκε στο Focus ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, και μας σημειοστόλησε. Άσχετος, αδιάβαστος. Ποιος αδιάβαστος? Αυτός που διαβάζει τον τίτλο του νομοσχεδίου και έρχεται λαϊκίζοντας απλά να κάνει πολιτική. Δεν γίνεται έτσι πολιτική. Ευχαριστούμε.